Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη και όλα μοιάζουν ρευστά. Η επόμενη μέρα για τα κανάλια. Ο νόμος Γέφυρα που φαίνεται να προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου, ακόμη και ο ανασχηματισμός που μοιάζει να μπαίνει στον πάγο εξαιτίας των καταιγιστικών εξελίξεων που επέφερε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι εξελίξεις τρέχουν εν μέσω κλίματος πόλωσης. Η κυβέρνηση άνοιξε μέτωπο με τους δικαστές με αιχμή του δόρατος στις δηλώσεις τόσο της Όλγας Γεροβασίλη όσο και του Νίκου Παπά. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Και βεβαίως κλήθηκαν οι δικαστές να αποφασίσουν υπό το βάρος των τηλεοπτικών πιέσεων οι οποίες τους ασκήθηκαν. Και μην μου πείτε ότι δεν τις είδατε. Ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο θεώρησε το κλείσιμο της ΕΡΤ συνταγματικό. Το οποίο πρέπει να σας θυμίσω ότι συνέβη με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα μπορούν και άλλοι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ισχύει. Να τηρήσουν. Όχι. Έτσι κι αλλιώς αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσε να ανοίξει μέχρι τώρα ένα καλάθι. Επιτρέψτε μου, λέω. Αλλά έχει κάποιο πλαίσιο. Τελειώσαμε με το κλειστό. Το δικαστήριο, για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε συνταγματικά τα μνημόνια που διέλυσαν την Ελλάδα, έκρινε συνταγματικό το μαύρο στην ΕΡΤ, έκρινε συνταγματικό το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι αποφάσεις βεβαίως της δικαιοσύνης είναι δεσμευτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν κρίνονται. Από την άλλη πλευρά, το Γάντι σηκώθηκε και σύσσωμες οι δικαστικές ενώσεις εξέδωσαν σκληρές ανακοινώσεις εναντίον της κυβέρνησης. Εκτός βέβαια από την κόντρα αυτή, το Μέγαρο Μαξίμου έχει να αντιμετωπίσει και την σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τη Νέα Δημοκρατία να πρωτοστατεί και για όλους αυτούς τους λόγους, συνεδρίασε το βράδυ το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές τον κίνδυνο να χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο σε όλα τα μέτωπα. Δεν θέλω τώρα τέτοια μέρα να κάνω αντιπολίτευση, να το πω έτσι, σε πολιτικό επίπεδο κυβερνητικό, αλλά πέντε πράγματα πρέπει να τα λέμε. Ιδίως μετά την προθεσινή εξέλιξη, όπου υπήρξε η οργισμένη και ανεδέστατη για μένα αντίδραση της κυβέρνησης σε μια απόφαση δικαιοσύνης που δεν της άρεσε απλά και γι' αυτό το λόγο έσπευσε να την κριτικάρει και να την απαξιώσει, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε κίνδυνο δεν βρίσκεται μόνο η οικονομική κατάσταση, ούτε χειροτερεύει μόνο αυτή, αλλά και η ίδια η ποιότητα και η υπόσταση της δημοκρατίας. Ο φασισμός, ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Μουσολίνη και η Σβάστικα και τα SS, είναι και η κεντρική πεποίθηση ανθρώπων που βρίσκονται σε κυβερνητικά κλιμάκια ή στα υψηλά κλιμάκια της λήψης των αποφάσεων, ότι αν δεν μας αρέσει η άλλη άποψη, την απαξιώνουμε με οργή και πάθος. Ό,τι δεν μας αρέσει, το πατάμε κάτω. Με την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία θα καταδεθεί τη Δευτέρα, και ελπίζουμε ότι θα αλλάξει η στάση η αντιπολίτευση, θα πάψει να στηρίζει τα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα της χώρας και θα δει το καλό του τόπου και θα προχωρήσει στη σύσταση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που μπορεί να δώσει λύσεις σε αυτό το ζήτημα.